Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στη νέα μας εκπομπή Επενδύσεις για Αρχάριους, όπου ο καθένας μπορεί να γίνει επενδυτής. Σε αντίθεση με τις άλλες financial εκπομπές εκεί έξω που τρομάζουν τον κόσμο με μεγάλες λέξεις και πενταψήφια ποσά, εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τον απόλυτα αρχάριο. Κυριολεκτικά θα ξεκινήσουμε μαζί με πορτφόλιο 0 ευρώ και σιγά σιγά, λιθαράκι, θα χτίσουμε ένα επενδυτικό κεφάλαιο σε βάθος χρόνου. Θα σας δείξουμε ποιες είναι οι σωστές και ποιες είναι οι λάθος κινήσεις και εσείς μπορείτε να μας ακολουθείτε από το σπίτι με ό,τι ποσό θέλετε. Και δεν θα μείνουμε στα λόγια, έτσι. Θα ανοίξουμε μαζί εδώ αληθινό επενδυτικό λογαριασμό. Θα βάλουμε μέσα αληθινά λεφτά, όχι κανένα τεράστιο ποσό, μικρό ποσά θα βάλουμε, αλλά αληθινά. Θα διαχειριστούμε αυτή την επένδυση σε μια αληθινή επενδυτική πλατφόρμα, συγκεκριμένα τη Freedom 24, και μέχρι το τέλος της εκπομπής ελπίζουμε να τα έχουμε αυξήσει έστω και λίγο με καλές επενδυτικές αποφάσεις. Πριν βάλουμε το χέρι στην τσέπη όμως, λίγη υποχρεωτική θεωρία, το πιο βασικό ουσιαστικά, τι είναι μια επένδυση. Ακούς κόσμο να λέει κάνω επενδύσεις και παρακολουθώ τις επενδύσεις μου, τι είναι αυτό. Εντάξει, όλοι λέμε επενδύω στο μέλλον μου ή ξέρω εγώ επενδύω ακόμα και σε ένα καλό PC, αλλά τι σημαίνει επένδυση με κεφαλαίο ε που λέμε. Πολύ χοντρικά είναι όταν βάζω κάποια λεφτά στην άκρη, αλλά αντί να τα ράψω μες στο στρώμα, τα δίνω σε μια εταιρεία ή επιχείρηση. Αυτή παίρνει τα λεφτά μου και τα χρησιμοποιεί για να βγάλει ακόμα περισσότερα κέρδη και στο τέλος μου δίνει πίσω αυτά τα λεφτά που της έδωσα, σύν ένα έξτρα μερίδιο από τα κέρδη της, τα οποία έβγαλε χάρη σε μένα. Ουσιαστικά, εγώ τον βοηθάω να κάνει πιο πολλά πράγματα με το μαγαζί του και αυτό σε αντάλλαγμα με βοηθάει να αυξήσω την αξία των χρημάτων μου αυτόματα, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να τα δουλέψω εγώ. Έστω ρε παιδί μου ότι μου περισσεύει ένα χιλιάρικο, οκ. Αντί να κάτσω να το θάψω μέσα στο χώμα, ξέρω εγώ, επιλέγω να το επενδύσω στον ψαρά του χωριού, τον Μπάμπι, ο οποίος ας πούμε ότι βγάζει 2 χιλιάρικα το μήνα. Okay. Ο Μπάμπης παίρνει τα λεφτά μου και με αυτά βάζει καλύτερα δίχτυα στη βάρκα του, βγάζοντας έτσι λίγο παραπάνω λεφτά. Πες 2,5 χιλιάρικα το μήνα. Δηλαδή 25% παραπάνω. Οπότε, όταν έρθω να του ζητήσω τα λεφτά μου πίσω, ο Μπάμπης δεν μου χρωστάει 1000 ευρώ, μου χρωστάει 1000 ευρώ συν το 25% των έξτρα χρημάτων που έβγαλε χάρη σε μένα, δηλαδή 1125 ευρώ συνολικά. Σε αυτό το παράδειγμα, το χιλιάρικο που έδωσα ονομάζεται αρχικό κεφάλαιο, το συν 25% ονομάζεται απόδοση και τα 125 έξτρα που έβγαλα ονομάζεται κέρδος. Τώρα, είχε ρίσκο αυτή η κίνηση? Είχε, αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν τζόγος, διότι πριν πάω να δώσω τα λεφτά μου στον Μπάμπι, έκανα έρευνα. Ρώτησα στο χωριό να δω ποιος είναι ο καλύτερος ψαράς. Τσέκαρα τι δίχτυα έχει σκοπό να πάρει ο Μπάμπης και αν όντως θα οδηγήσουν σε καλύτερες ψαριές. Τέτοια πράγματα. Δεν κοίταξα τους 5 ψαράδες που έχει το χωριό και έκανα διαλέγω εσένα, πάρε όλη την περιουσία μου. Με άλλα λόγια, αν δώσει ένα μικρό ποσό που σου περισσεύει και δεν θα σου λείψει αν το χάσεις στην Apple, αυτό είναι μια επένδυση. Αν απ' την άλλη πας να το ξοδέψεις στο τελευταίο shitcoin που σου πρότεινε ο Elon Musk, ξέρω εγώ, και ο κάθε Elon Musk, είναι τζόγος. Ακόμα και αν βγάλεις λεφτά σε αυτό το δεύτερο σενάριο, μπράβο σου, αλλά λέγεσαι κολόφαρδος, δεν λέγεσαι επενδυτής. Αυτό είναι και το νούμερο ένα που πρέπει να έχεις στο νου σου για τις επενδύσεις. Σε αντίθεση με τον τζόγο, οι επενδύσεις είναι παιχνίδι πειθαρχίας, ψυχραιμίας και υπομονής. Αν έχεις σκοπό να βγάλεις γρήγορα και εύκολα λεφτά σε αυτό το project που κάνουμε μαζί, άστο, πήγαινε παίξε εκείνο ή φρουτάκια. Εδώ είναι φροντιστήριο, όχι καζίνο. Αν έχεις σκοπό να επενδύσεις μαζί μας, βάλε ένα ποσό το οποίο δεν θα το κλαις αν το χάσεις. Πάρε ρε παιδί μου ένα 50, ένα 20, ένα 100, δεν ξέρω και εγώ τι, φέρ τον μπροστά σου και πες: OK, αντί να του βάλω φωτιά αυτή τη στιγμή και να το κάψω μπροστά μου, θα το βάλω σε αυτές τις επενδύσεις για να δοκιμάσω γιόλο να δω πόσα λεφτά θα βγάλει. Αλλά όχι αύριο, πόσα θα βγάλει σε ένα εξάμηνο από τώρα, σε ένα χρόνο από τώρα, ακόμα και σε μια πενταετία από τώρα. Είναι η γνώση, η συνειδητή γνώση, έτσι. Αγοράζω την τάδε μετοχή γιατί αυτή έψαξα και βλέπω ότι αυτή με συμφέρει. Όχι επειδή μου το είπε ο Κλακλάβιος ή ξέρω εγώ, ακόμα και ο Μάικιος στην τελική. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι και στο ίντερνετ και να παρακολουθείς συνέχεια κάθε μέρα την πορεία της εταιρείας που επένδυσες, έτσι. Αυτά τα κάνουν οι επαγγελματίες. Εμείς έχουμε και δουλειές, έχουμε και σπουδές, έχουμε τέτοια πράγματα. Όταν λέω γνώση εν προκειμένου, δεν εννοώ ακριβώς γνώση της αγοράς, πιο πολύ εννοώ γνώση του εαυτού σου. Να ξέρεις τον λόγο που κάνεις αυτές τις επενδύσεις και να ξέρεις μέχρι πού σε παίρνει. Spoiler alert, σε αυτή την εκπομπή σε παίρνει λίγο. Και το τρίτο μας μεγάλο point, ας πούμε, πριν περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι και ανοίξουμε το λάπτοπ, είναι φυσικά το γιατί, το κίνητρο. Γιατί να στερηθώ την καθημερινή μου άνεση για μια μαλακία που θα δω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια αργότερα. Διότι αυτό λέγεται ζωή δικαί μου, δηλαδή ρώτα οποιοδήποτε άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, σίγουρα έχει να σου πει μια ιστορία όπου μετάνιωσε για κάτι που δεν έκανε παλιότερα. Αν ξεκινήσεις τώρα να επενδύεις και έχεις και την ψυχολογία και την υπομονή να τα αφήσεις να βγάλουν καρπούς, μπορείς να βάλεις κομπόδεμα στην άκρη για το παιδί σου.
Μπορείς να βγεις στη σύνταξη πιο άνετα. Μπορείς στην τελική να πάρεις το PlayStation 6 τη μέρα που θα κυκλοφορήσει, γιατί είσαι έξυπνος και προνόησες. Μην το βλέπεις δηλαδή σαν ένα γεροντίστιχο σχέδιο το οποίο θα χαρείς μόνο στα πίσω-πίσω. Δες το σαν στερούμε πολλά μικρά για να έχω ένα μεγάλο. Οπότε το τελευταίο βήμα πριν ξεκινήσουμε παρέα να κάνουμε το πρακτικό κομμάτι είναι να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια λεφτά στην άκρη, τα οποία μετά να κάνουμε επενδύσεις. Και εντάξει, μεταξύ μας Ελληνάρα, ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς μπορείς να βάλεις λεφτά στην άκρη. Νούμερο 1, το πιο βασικό από όλα, κάτσε ένα απόγευμα και γράψε δύο στήλες με έσοδα και έξοδα, όπου στα έξοδα θα βάλεις μόνο τα βασικά πράγματα τα οποία σε κρατάνε στη ζωή. Η ταράτσα γη πάνω από το κεφάλι, στο νίκη, φως, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ, delivery, φαγητό, σούπερ μάρκετ, αυτά. Θα εκπλαγείς με το πόσα λεφτά το μήνα τρως σε καφέδες και εξόδους και γενικά τις σπατάλες κάνεις. Δεν σου λέω να τα στερηθείς όλα αυτά, σου λέω απλά να ξέρεις τον αριθμό, δηλαδή τι μπαινοβγαίνει από την τσέπη σου. Όταν κάτσεις για πρώτη φορά και δεις αυτό το ποσό γραμμένο σαν νούμερο, θα εκπλαγείς με το πόσο πιο δύσκολο θα είναι μετά να το σπαταλήσεις και να το ξοδέψεις. Νούμερο 2, θα σου πω κάτι που ξέρεις πάνω κάτω ήδη, καφέδες απ' έξω ρε φίλε. Για μένα μπορείς να βγάζεις ένα κατοστάρικο το μήνα στην άκρη, απλά και μόνο φτιάχνοντας τους καφέδες σου στο σπίτι. Πάρε ένα θερμός ή έχει μερικά από αυτά τα χάρτινα ποτηράκια εκεί πέρα στο σιρτάρι, τουλάχιστον έναν από τους 2 καφέδες της μέρας, βάλ τον στην άκρη. Πάλι θα εκπλαγείς πόσα λεφτά είναι, γιατί ένας καφές απ' έξω ποτέ δεν είναι μόνο ένας καφές. Με το που μπεις μες στο Γρηγόρι έχουν φύγει 5-6 ευρώ από την τσέπη. Επένδυσέ τα! Νούμερο 3. Να παίρνεις λιγότερα ταξί και να χρησιμοποιείς λιγότερο το αμάξι σου. Προσπάθησε ρε παιδί μου να το έχεις μόνο για μεγάλες αποστάσεις ή ξέρω εγώ για τη νύχτα που είναι λίγο πιο επικίνδυνα εκεί έξω. Και κατά τα άλλα, παίρνε συγκοινωνίες. Το ξέρω, είναι βαρετό, αλλά ρε φίλε, έχουμε στην τσέπη μας ένα εργαλείο ψυχαγωγίας που οι παλιότερες γενιές που πέραν τα λεωφορεία θα σκότωναν γι' αυτό. Μην είσαι αχάριστος, εντάξει, δεν σου είπα να διαβάζεις Ντοστογεύσκη στο λεωφορείο, δες YouTube ρε παιδί μου, αλλά πάρε λεωφορείο για λίγο. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες πρακτικές συμβουλές, να πηγαίνεις πάντα με λίστα στο σούπερ μάρκετ, να μην γκες όλη τη μέρα το air condition, να τσεκάρεις πού πληρώνεις συνδρομές και να κυρώσεις τις συνδρομές που έχεις ξεχάσει και πληρώνεις εδώ και μήνες χωρίς να το χρησιμοποιείς. Όπως είπα και πριν, αυτά τα life hacks υπάρχουν σαν λίστες σε πολλά site. Αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή να σου περάσω είναι μια νοοτροπία, μια κουλτούρα. Δεν σου λέω να γίνεις ρομπότ. Είμαστε Έλληνες, όχι Γερμανοί, έτσι το καταλαβαίνω. Την υπερβολή που σιγά σιγά γίνεται συνήθεια θέλω να ελέγξεις. Σε αυτό το πράγμα αναφέρομαι. Ωραία. Και τώρα αρχίζει το fun κομμάτι του βίντεο. Στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά, θα κάνουμε κυριολεκτικά την πρώτη μας επένδυση χρησιμοποιώντας λεφτά που βάλαμε στην άκρη αυτό το μήνα χάρη σε αυτές τις συμβουλές που σας είπα και που θα βρείτε στο ίντερνετ. Οπότε, σε αυτό το επεισόδιο θα προετοιμάσουμε το έδαφος. Ουσιαστικά θα κάνουμε τη βαρετή χαμαλοδουλειά σήμερα, παιδιά. Θα κάνουμε αυτό που όλοι συχαίνονται, αλλά πρέπει να γίνει. Θα ανοίξουμε ένα καινούριο account σε μια καινούργια εφαρμογή. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, πηγαίνετε στο link στην περιγραφή, δεξί κλικ, κυριολεκτικά άνοιγμα σε νέα καρτέλα και ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε έναν καινούριο λογαριασμό στη Freedom 24. Εντάξει, δεν είναι και εκτόξευση πυράβλου, αλλά δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Όπα, συγγνώμη, πρώτα κατεβάζουμε στο κινητό μας την εφαρμογή της Freedom 24 από το App Store ή το Play Store τέλος πάντων, και μετά πατάμε άνοιγμα λογαριασμού. Οπότε βρισκόμαστε εδώ στο homepage της Freedom 24, άλλαξε το σε ελληνικά, πάνω δεξιά σε περίπτωση που δεν είναι, και πάμε ακριβώς δίπλα, άνοιγμα λογαριασμού. Συμπληρώνουμε εδώ το email μας, αποφασίζουμε και έναν κωδικό πρόσβασης που θα θυμόμαστε εύκολα, πατάμε συνενώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, bla bla bla, και εγγραφή. Στην επόμενη οθόνη βάζουμε το κινητό μας τηλέφωνο, θα μας χρειαστεί πάρα πολύ για να κάνουμε επιβεβαίωση των στοιχείων μας και γενικά για να χρησιμοποιούμε την εφαρμογή, να σκανάρουμε QR codes, είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Και πατάμε συνέχεια. Θα μας έρθει στο κινητό ένα μήνυμα με έναν κωδικό επιβεβαίωσης, τον βάζουμε εδώ πέρα. Στην επόμενη οθόνη μας ζητάει να δηλώσουμε αν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Είμαστε φυσικότατο πρόσωπο. Στην επόμενη οθόνη μας δίνει αυτό το QR code με το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή της Freedom στο κινητό. Εμείς την έχουμε ήδη κατεβάσει γιατί προνοούμε. Αφήνουμε για λίγο στην άκρη το PC. Για τα επόμενα λεπτά θα δουλέψουμε στην εφαρμογή της Freedom στο κινητό μας. Οπότε κάνουμε login με τα ίδια στοιχεία που κάναμε login στο PC, το username και το password που αποφασίσαμε. Και στην επόμενη οθόνη μας ζητάει να έχουμε ένα PIN, το οποίο είναι για γενική χρήση, ένα τετραψήφιο αριθμό. Ας βάλουμε ένα PIN. Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνουμε την φορολογική μας έδρα, που είναι η Ελλάδα. Βάζουμε το άφημί μας και εδώ που λέει Your FATCA status ουσιαστικά μας ρωτάει αν είμαστε πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών ή όχι. Εμείς προφανώς βάζουμε όχι. Από κάτω μας ρωτάει αν συσχετιζόμαστε με κάποιο πολιτικό πρόσωπο, αν είσαι μπατζανάκης του Τζο Μπάιντεν, παιδί μου, άνοιξε το. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε, το κρατάμε κλειστό. Και continue. Η επόμενη οθόνη είναι η συμφωνία, το agreement τέλος πάντων. Επιβεβαιώνεις ότι τα δεδομένα που έβαλες είναι σωστά. I have read and agree to the terms. Και στο κάτω-κάτω πεδίο ξαναβάζεις το κινητό σου σαν, ξέρω εγώ, ψηφιακή υπογραφή ότι δέχεσαι το agreement τέλος πάντων. Μπλα 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 μπλα.
Confirm. Μας έρχεται ακόμα ένα OTP, ένας κωδικός επιβεβαίωσης. Τον βάζουμε και αυτόν. Και στην επόμενη οθόνη ξεκινάμε την διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων. Εδώ θα βάλουμε την ταυτότητά μας, μια επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας μας και τη μούρη μας. Start verification. All countries except USA. Continue. Ξεκινάμε με την ταυτότητα πατώντας continue. Εδώ πέρα μας λέει αν θέλουμε διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα. Αν έχεις διαβατήριο, σου προτείνω καλύτερα διαβατήριο. Δέχεται ελληνικές ταυτότητες μέχρι 15 ετίας. Και καλό είναι να μην είναι τσαλακωμένη και διπλωμένη κλπ. Να μην την αναγνωρίζει κανείς. Έχει μια καλή ταυτότητα, ρε παιδί μου, που να φαίνεται σε καλή φωτογραφία. Εμείς συγκεκριμένα θα βάλουμε την ταυτότητα. Take photo of your document. Ωραία, ναι, please do, please don't. Bla 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 bla. Αυτά που είπαμε. Take photo. Δεν χρειάζεται κάποιο scanning ή κάτι τέτοιο φοβερό. Κυριολεκτικά ταυτότητα στο τραπέζι. Απλά φροντίζουμε να είναι ολόκληρη μέσα στη φωτογραφία. Και οι τέσσερις γωνίες της, ρε παιδί μου, κλακ, κλασικά πράγματα. Πατάμε document is readable. Στα καπάκια μας λέει να επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για την πίσω όψη της ταυτότητας. Τα γνωστά, κλακ, το επαναλαμβάνουμε. Και πάλι document is readable. Και στο επόμενο βήμα μας ζητάει να βγάλουμε μία selfie. Κλασικά βγάζουμε γυαλιά, παιδιά, βγάζουμε το μακιγιάζ clone το οποίο φορούσαμε, βγάζουμε περούκες, παιδί μου, και είμαστε μπροστά από έναν μονόχρωμο τοίχο κατά προτίμηση. Υπάρχει μια περίπτωση εδώ να μας ζητήσει το κινητό μας να επιτρέψουμε στα privacy settings τη Freedom 24 να έχει πρόσβαση στην κάμερα κλπ. Εμείς βάλαμε always allow all συγκεκριμένα, αλλά μπορείς να βάλεις και allow limited access. Και τώρα, παιδιά, το πιο δύσκολο παύλα ηλίθιο βήμα στο οποίο κολλάνε οι περισσότεροι, το έγγραφο επιβεβαίωσης κατοικίας. Ιδανικά θέλουμε από κάποια δημόσια υπηρεσία, κάποια ΔΕΚΟ, δηλαδή λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΙΔΑΠ, λογαριασμός ρεύματος από ιδιωτικούς οργανισμούς ρεύματος τύπου Προτέργια, ρε παιδί μου, κάποιες φορές μπορεί και να μην πιάσει. Εδώ μπορεί να δυσκολευτείτε λίγο να βρείτε το έγγραφο και να κάνετε αρκετές δοκιμές. Αυτό που δούλεψε για εμάς είναι μια δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠΗ. Το γκουγκλάρεις, πατάς το πρώτο link, πας κάτω-κάτω, είσοδο στην εφαρμογή. Πάλι μετά είσοδο στην εφαρμογή και στην πρώτη γραμμή εδώ πέρα που λέει ε1 πατάς το ε1 και στη δεύτερη σελίδα αυτού του εγγράφου είναι επίσημα η διεύθυνσή σου. Αυτό το έγγραφο μπορείς να το τυπώσεις και να το φωτογραφίσεις όπως κάναμε πριν με την ταυτότητα ή δοκίμασε πριν το τυπώσεις βασικά, αν έχεις αρκετά καλή οθόνη, να το φωτογραφίσεις κανονικά από την οθόνη σου. Πες να το δεχτεί ακόμα και έτσι. Πολύ σημαντικό, το έγγραφο που θα φωτογραφίσεις είτε είναι λογαριασμός είτε οτιδήποτε πρέπει να έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου και να έχει το όνομα του ίδιου του χρήστη, όχι κάποιου τρίτου προσώπου δηλαδή. Περιμένουμε λίγο το σύστημα να ελέγξει τα τρία έγγραφα ότι είναι σωστά. Και completed! Ωραία. Βάζουμε πάλι το pin μας, πατάμε return to the app και τώρα επιστρέφουμε στο PC. Κάνουμε ένα refresh σε περίπτωση που δεν έχει ενημερωθεί και συγχαρητήρια, ο λογαριασμός σας άνοιξε. Δεν θα καταθέσουμε χρήματα σήμερα, είπαμε στο επόμενο επεισόδιο θα το κάνουμε αυτό, πατάμε το όχι τώρα. Κλείνουμε κάτι ερωτηματολόγια και κάτι pop-up windows που προκύπτουν. Εδώ πατάμε ξεμπλοκάρισμα λογαριασμού. Ουσιαστικά εδώ πέρα πρέπει να απαντήσουμε κάποια πράγματα σχετικά με την εκπαίδευση που έχουμε λάβει και με τι, τέλος πάντων, τι επενδυτικό ορίζοντα έχουμε. Πού έχουμε σκοπό να επενδύσουμε, για πόσο καιρό, πόσο συχνά έχουμε σκοπό να κάνουμε συναλλαγές. Ένα βασικό ερωτηματολόγιο για να μας το ξεκλειδώσει και να περάσουμε στο κανονικό μας account. Σκανάρουμε άλλο ένα QR code. Για λόγους ασφαλείας. Και βγαίνει λοιπόν το ερωτηματολόγιο. Πάμε. Ποιος είναι ο αναμενόμενος ετήσιος τζίρος συναλλαγών για το λογαριασμό σας? Θα βάλουμε έως 10.000. Γενικά θα τα κρατήσουμε όλα στο απειροελάχιστο. Το ίδιο και στην ετήσια αναμενόμενη απόδοση. Το κρατάμε στο minimum 10.000. Ποια είναι η χώρα προέλευση των κεφαλαίων που θα πιστωθούν στο λογαριασμό σας? Η Ελλάδα. Ποια είναι η χώρα απόδοση των κεφαλαίων σας από τον επενδυτικό λογαριασμό? Πάλι η Ελλάδα. Εδώ που λέει χρηματοοικονομική κατάσταση, επιλέγουμε αποταμίευση. Είπαμε, θέλουμε να βάλουμε κάποια λεφτά στην άκρη και να τα φάμε σε κάτι ωραίο. Ετήσιο εισόδημα σε ευρώ δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι αλήθεια, ρε παιδί μου, κάτι σούπερ ακριβές. Βάλε περίπου 1000, το οποίο σημαίνει 12 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, το χρόνο. Δεν έχουν σημασία πολύ αυτά. Αντίστοιχα, ετήσια έξοδα βάζουμε 10.000. Από κάτω, αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες? Φυσικά και όχι. Παρακαλώ, περιγράψτε κατά προσέγγιση την κατανομή των περιουσιακών σας στοιχείων. Βάλε, ξέρω εγώ, τραπεζικές καταθέσεις, ένα 500. Επαναλαμβάνω, αυτά δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Κάνε και τίκ εδώ, δηλώνω με το παρόν ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις, που είναι διάολε. Και επιβεβαίωση. Μας βγαίνει εδώ μια συνολική περίληψη του οικονομικού μας προφίλ. Πατάμε αποστολή ανάθεσης. Yes! Αυτά ήταν, παιδιά! Τα καταφέραμε! Μας ήρθε και ένα μήνυμα στο κινητό ότι επιβεβαιώθηκε ότι ο λογαριασμός μας άνοιξε. Οπότε, ναι, αυτό ήταν, παιδιά. Στο επόμενο επεισόδιο, τα λεφτά τα οποία θα εξοικονομήσουμε τις επόμενες 30 μέρες θα τα καταθέσουμε στο wallet μας και θα κάνουμε την πρώτη μας επένδυση. Ελπίζω και σε εσάς να πήγανε όλα καλά και ομαλά. Σε περίπτωση που δεν πήγαν, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την Freedom σε αυτό εδώ το email ή αυτό εδώ πέρα το τηλέφωνο. Τα παιδιά θα σας απαντήσουν. Μια χαρά σηκώνουν τα τηλέφωνα, μην ανησυχείτε. Οπότε, ναι, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλές επενδύσεις. Γεια σας!